ο σταθμός των λεωφορείων είναι σχεδόν άδειος και τα εκδοτήρια κλειστά. Πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται στα σπίτια τους. Στην Πολωνία δουλεύουν περίπου 2 εκατομμύρια μετανάστες. Οι περισσότεροι είναι από γειτονικές χώρες όπως η Ουκρανία και η Λευκορωσία. Για αυτούς τους ανθρώπους η Πολωνία έγινε η δεύτερη πατρίδα. Όμως εξαιτίας της πανδημίας τα πάντα έχουν κλείσει και οι μετανάστες έχουν χάσει τις δουλειές τους. Ανάμεσά τους και η 27χρονη Ειρίνα που δούλευε σε ένα εστιατόριο στη Βαρσοβία. Ξύπνησα το πρωί και πήγα στη δουλειά. Το μυαλό μου είχε κολλήσει. Δεν μπορούσα να χωνέψω πως ήταν η τελευταία μέρα και πως αύριο δεν θα πάω. Και δεν ξέρω πότε θα ξαναπάω. Μεγάλος αριθμός μεταναστών εργάζεται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και πρώτοι βιώνουν τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως το 75% των ανθρώπων χάνουν τη δουλειά τους, δουλεύουν σε εστιατόρια και σε δημόσιους χώρους. Αυτό το μήνα μπορώ να πληρώσω τον νίκη μου γιατί πληρώθηκα για τον Μάρτιο, όμως για τον Απρίλιο απλά δεν μπορώ. Όλα μας τα σχέδια κατέρευσαν, έτσι απλά σε μια μέρα. Με την οικογένειά μου δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Η Ειρίνα και η Σβετλάνα αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ουκρανία και τώρα προσπαθούν να οργανώσουν το ταξίδι τους. Τουλάχιστον για εκείνες η επιστροφή είναι μια επιλογή. Όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους Γεωργιανούς πολίτες που εργάζονται στην Πολωνία και αυτό διότι οι πτήσεις προς την Γεωργία έχουν ανασταλεί. Για αρκετούς, η απώλεια εργασίας ισοδυναμεί με έξωση από το σπίτι, αφού συχνά οι εργοδότες τους παρέχουν και κατάλημα. Κάποιοι λένε πως δεν έχουν χρήματα ούτε για να αγοράσουν φαγητό, γι' αυτό και κατέφυγαν στην πρεσβεία. Πλέον οι Γεωργιανοί καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση και να μείνουν σε ξενώνα που πληρώνει η πρεσβεία. Μερικοί από αυτούς πέρασαν αρκετές νύχτες στο αεροδρόμιο, όμως πτήσεις προς την πατρίδα ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Μην μπορώντας να περιμένουν άλλο, χιλιάδες μετανάστες ξεκίνησαν ένα μακρύ οδικό ταξίδι με προορισμό την πατρίδα τους. Φεύγουν από κάθε γωνιά της Πολωνίας, οδηγούν προς τη Σλοβακία. Η κατάσταση στα σύνορα είναι πολύ άσχημη. Οι μετανάστες ελπίζουν πως η καραντίνα θα τελειώσει και πως σύντομα θα επιστρέψουν στη δουλειά τους. Όμως αρκετοί φοβούνται πως ο ιός θα τους κρατήσει για πάντα μακριά από την ζωή που με κόπο έκτισαν.